χωρίς πολλές αναφορές για την κοινή πορεία Πανεπιστημίου και ΤΕΗ, μιας και ο διάλογος συνεχίζεται στην Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και θα συνεχιστεί για ένα δίμηνο τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της πρότασης, χαιρέτησε με δηλώσεις του τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των αρμοδίων υπουργών στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης. Ο κ. Καψάλης έκανε ειδική αναφορά στην ίδρυση του Κέντρου Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τέσσερις τομείς, στην ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα υπό το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και στην θεσμοθέτηση των τριών προγραμμάτων διετούς φοίτησης για τους αποφύτους στο Νεπάλ, τα οποία και θα λειτουργήσουν μελλοντικά στο Πανεπιστήμιο με κατεύθυνση το πρωτογενή τομέα. Το Κέντρο Έρευνας θα περιλαμβάνει την ίδρυση τεσσάρων επιμέρους Ινστιτούτων στις τομείς 1. Βιοιατρική, 2. Περιβάλλον αηφόρος ανάπτυξη, 3. Υλικά, υπολογισμοί και εφαρμογές, 4. Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα την ίδρυση του Ινστιτούτου των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι απέδωσε ιδιαίτερη σημασία και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ως Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θα υποβάλουμε σύντομα την πρόταση ολοκληρωμένη και θα συνεργαστούμε με το Υπουργείο Παιδείας για την άμεση προώθησή της. Το δεύτερο θέμα αφορά στην ίδρυση Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα που θα υπάγεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός αιτήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο είναι ενταγμένο στον στρατηγικό του σχεδιασμό, καθώς θα έλεγα και ενός αιτήματος ευρύτερα της κοινωνίας της Ηπείρου. Είναι αναγκαίο και στην περίπτωση αυτή να συνεργαστούμε με το Υπουργείο Παιδείας και το ΤΕΗ Ηπείρου για να αποφασίσουμε αναφορικά με τη μορφή του τμήματος ή των τμήματων που θα αποτελούν τη συγκεκριμένη σχολή για το πρόγραμμα και τη διάρκεια των σπουδών και ούτω καθεξής. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με τη θεσμοθέτηση από το Υπουργείο τριών προγραμμάτων διετούς φοίτησης για αποφύτους στο Νεπάλ, τα οποία θα λειτουργήσουν μελλοντικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το πρώτο πρόγραμμα έχει να κάνει με τη γαλακτοκομική, το δεύτερο με τη γεωργιοκτηνοτροφική παραγωγή και το τρίτο με τις ιχθυοκαλλιέργειες. Συνεχίζεται ο διάλογος ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΗ Ηπείρου, κατεξοχήν μέσω της Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από το Υπουργείο για τον σκοπό αυτό. Απαιτείται τουλάχιστον, με όσα είπε και ο Υπουργός, ένα δίμηνο ακόμη συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, αναλύσεων, ώστε πραγματικά να οδηγηθούμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα πρέπει να είναι στερεά και μελετημένα, έτσι ώστε να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας. Οφείλουμε να προχωρήσουμε με στερεά και μελετημένα βήματα, ώστε να οδηγηθούμε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και προς όφελος γενικότερα της κοινωνίας μας.